Hold tight when you tiptoe. Τώρα βρίσκομαι στο Άλσο, στο πεδίο του Άρεος, στο παλιό και θρηλυκό Άλσο, στο δικό μας σινεμά, Ρέπας Παπαθανασίου, και ξεκινάω και γυρίσματα για σειρά. Αυτό δεν θα κάτσω καθόλου, Για ποια σειρά? Στον Αλφα, Έρωτας Μετά, θα είμαι ζευγάρι με τον Μιχάλη το Λεβεντογιάννη και παίζει ο Καριστινός, η Μαρίνα Καλογύρου, αυτούς ξέρω κι εγώ μέχρι στιγμής, ενώ τώρα νομίζω ότι διαμορφώνεται εντελώς το cast. Πριν σε πάρω τηλέφωνο για τη συνέντευξη, λανθασμένη μένει η άποψή μου, αλλά αυτή μου είχε δημιουργηθεί. Ότι είσαι λίγο σνόμπ. Στο έχουν ξαναπεί αυτό. Εγώ όμως νιώθω όταν με βλέπω ότι κάποιος μπορεί να το σκεφτεί και θα σου πω γιατί. Εγώ δεν αισθάνομαι καθόλου άνετα στη συνέντευξη. Θεωρώ ότι όλα είναι πολύ προσωπικά για να τα πω και νιώθω πάντα πάρα πολύ άβολα. Ιδιοτροπίες έχεις? Δεν είμαι πολύ ιδιότροφη. Γκρινιάρα όταν κουράζομαι είμαι. Έχω έτσι μια έντονη αγάπη και μια πολύ ερωτική σχέση με τον ύπνο. Οπότε μου είναι δύσκολο αν δεν κοιμάμαι πολλές ώρες. Μου δημιουργείται εκνευρισμός και γκρινιά. Σε ποιον άνθρωπο γκρινιάζεις πιο εύκολα? Στη μάνα μου. Η μαμά μου μένει στη Θεσσαλονίκη και μπορεί να την πάρω. Πιστεύω υποσυνείδητα απλά για να τις γκρινιάξω. Οι περισσότεροι σε γνωρίσαμε τηλεοπτικά, στο πλευρό του Αντώνη Κανάκη, στο Ράδιο Αρβίλα. Σε μπέρδευα με τη Χριστίνα Μουστάκα. Νόμιζα ότι είστε ένα πρόσωπο. Πολλοί κόσμοι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Στην αρχή, μάλλον δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί. Μετά, βέβαια, σκεφτόμουν ότι αν βλέπεις τώρα 3 λεπτά μια γυναίκα στη τηλεόραση που όντως έχει τα ίδια χρώματα, τα ίδια μαλλιά, σκούρα μάτια, ναι, καταλαβαίνω. Βέβαια, ποτέ δεν κατάλαβα. Εσείς που μπερδευόσασταν. Όταν μία φορά μας έλεγαν, μία με έλεγαν Ευγενία και την άλλη Χριστίνα, τι σκεφτόσασταν? Δεν δίνατε σημασία, μάλλον. Ότι κάναν πλάκα οι άλλοι τη παρέα. Θα μπορούσε, είναι τόσο καμένη, το δέχομαι. Με τον Αντώνη Κανάκη, τον Γιάννη Σερβετά, τα άλλα παιδιά, διατηρείς επαφές? Καθόλου μιλάτε, θα συναντηθείτε? Ναι, εντάξει, θα μιλήσουμε καμιά φορά